Η κατάσταση στα σύνορα Κωσόβου και Σερβίας τεταμένη. Αυξημένη αστυνομική παρουσία διατηρεί την τάξη σε ένα καζάνι που βράζει στις βόρειες περιοχές του Κωσόβου. Ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς διαμηνύει ότι ο σερβικός στρατός είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την πατρίδα του και ζητάει άδεια να τοποθετήσει 1.000 στρατιώτες στο βόρειο Κόσοβο για την προστασία του τοπικού πληθυσμού. Απόφαση που, όπως λέει, θα λάβει τις επόμενες ημέρες. Ο φόβος για ανάπλεξη μεγαλώνει. Πόπουνο είμαστε νίκατα πόλιο ο γόριβου, νίκατα πόλιο ο χράνη, νίκατα πόλιο ο μούνιτσι, νίκατα πόλιο ο λιούτστου. Με την Αμερικανική ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια έκδηλη, ο απεσταλμένος της Ουάσιγκτον συναντάει την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Κωσόβου σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Την ίδια ώρα, ο Σέρβος Υπουργός Άμυνας επισκέπτεται στρατόπεδο στα σύνορα με το Κωσόβο, εμψυχώνοντας τους στρατιώτες. Η βόσκα Σερβίας πρέπει να διεσβάσει σβάκι ζωδάτακ που ντόπιε ο στράνε τζαβε, ο στράνε βερχόνο κομμαντάντα, ο τσίλιου ζάστητε integritέτα, νάσε τζαβε, σουβερνιτέτα, Ρεπούμπλικε Σερβίε, η ζάστητε σφιγράτζενα. Έκκληση για αποκλιμάκωση και από τις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει άμεσα την απομάκρυνση των σερβικών οδοπραγμάτων και την επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή. This situation has to end. Barricade has to be removed. Calm must be restored. Έκκληση για διπλωματική διευθέτηση απίφθινε και το Κρεμλίνο, κάνοντας λόγο για εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Σέρβων. Όλα αυτά εν ώψη της κατάθεσης της υποψηφιότητας του Κωσόβου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναμένεται στις 15 Δεκεμβρίου.